Καθίστε κύριε Αποστολή. Λοιπόν, έχει περάσει η ώρα. Είστε κουρασμένοι όλοι. Όλοι μας είμαστε κουρασμένοι. Αυτός λοιπόν ο περίεργος γιατρός που είχαμε προηγουμένως πάει μια άλλη ασθενής. Αυτή είναι 67 ετών. Είναι παχύσαρκη. Έχει κάνει 3 φυσιολογικούς τοκετούς πριν από 30 χρόνια ο τελευταίος. Είναι διαβητική, αλλά καλά ρυθμισμένη και έχει κάνει και μια ιστερεκτομή πριν από 12 χρόνια. Από το ιστορικό της, πάνω από 5 χρόνια, αναφέρει μια κάποια απώλεια ούρων και λέει ότι τον τελευταίο χρόνο έχει χειροτερέψει. Και μάλιστα έχει κάνει και 3 κυστίτιδες. Λέει ότι χάνει ούρα όταν βύχει, ακόμα και όταν είναι στο κρεβάτι. Επίσης, λέει ότι πολλές φορές χάνει επίσης ούρα ενώ προσπαθεί να φτάσει στην τουαλέτα. Μια διαγνωστική προσέγγιση. Πάλι εδώ παρατίθενται οι διάφορες εξετάσεις, έτσι, το πόρτ που μπορούμε να κάνουμε. Βλέπουμε ιστορικό, κλινική εξέταση, εργαστηριακές, τις ειδικές διαγνωστικές. Σίγουρα λοιπόν θα προχωρήσουμε με κάποιο τρόπο. Το ιστορικό. Το ιστορικό της μας λέει για 4 μέτριες σερβιέτες την ημέρα. Εδώ σε αυτή την απάντηση υπάρχει κάποιο κριτικό σημείο. Εντάξει. Θα μπορούσε να πει 4 σερβιέτες την ημέρα. Ο γιατρός αυτός ρώτησε για τη σερβιέτα πώς ήταν. Έχει αρκετά μεγάλη σημασία. Εντάξει, γενικά ένας που δεν ασχολείται ιδιαίτερα με την ακράτεια, ίσως δεν είναι ιδιαίτερα να ρωτάει ακριβώς και να ξέρει τι σερβιέτες κυκλοφορούν στην αγορά, αλλά είναι αρκετά καλό αδρά να ρωτήσει αν φοράει αυτές τις λεπτές που είναι απλώς για προστασία ή αν βάζει κανονική σερβιέτα. Ήτανε δυσκύλια. Αυτά μόνο έτσι ήταν κάτι σημαντικό. Στην κλινική εξέταση βρέθηκε μια κυστεοκύλη 3ου βαθμού. Στην δοκιμασία βήχα που κάναμε εμείς ήταν σε θετική, σε ύπτια θέση. Άρα λοιπόν τη δοκιμασία βήχα είναι καλό κανείς να την βλέπει και σε τι θέση έχει γίνει, έτσι έχει μια αξία. Και απλώς μπαίνει αυτή η διαφάνεια, γιατί θεωρώ ότι οι ουρολόγοι πρέπει να ξέρουμε γενικά την ταξινόμηση της κυστεοκύλης. Αδρά, υπάρχουν διάφορες ταξινομήσεις. Συγγνώμη για την κακή διαφάνεια, δεν μπορούσα να την βγάλω καλύτερα. Νομίζω ότι είναι δικιά μας δουλειά να το ξέρουμε. Δεν πρέπει να μένουμε στον γυναικολόγο. Πρέπει να μπορούμε να έχουμε μια αδρή εικόνα. Από τις παλιότερες του Μπάντεν και τις νωρίτερες υπάρχει αυτή του 96, η οποία είναι μια αρκετά απλή. Το όριο είναι ο ημενικός δακτύλιος. Ουσιαστικά η πρώτου βαθμού δεν είναι κάτι σημαντικό, δηλαδή συνήθως δεν προκαλεί προβλήματα. Η δευτέρου βαθμού, που τη βλέπουμε κάπως πιο συχνά, είναι ότι όταν είναι ένα εκατοστό πάνω ή κάτω από τον παρασθενικό δακτύλιο. Και φυσικά στο stage 3 προχωράμε πιο κάτω και ακόμα πιο κάτω. Και είναι σημαντικό να το ξέρουμε, γιατί γενικά μας έρχονται πολλές φορές τα περιστατικά και έχουμε συνύπαρξη μιας κυστεοκύλης με ακράτεια. Και το ποσοστό είναι πολύ υψηλό. Βέβαια το εύρος είναι πολύ μεγάλο στην βιβλιογραφία, όμως τουλάχιστον η μία στις 3 γυναίκες θα έχει και κυστεοκύλη. Άρα είναι κάτι που πρέπει να το έχουμε. Στον εργαστηριακό έλεγχο. Τι θα κάναμε, θα προχωρούσαμε παραπέρα. Υποθέτω πως ναι, τι νομίζετε. Τρόπο διόρθωση της όποιας πρόπτωσης με το λιπολαβίδα. Προφανώς είναι το Bonney test. Ναι, ναι. Είναι μια καλή κίνηση και είναι σημαντικό κανείς να το κάνει όταν έχει προγραμματίσει και μια παρέμβαση. Έτσι. Είναι μια σωστή κίνηση αυτή. Όπως επίσης θα μπορούσαμε να είχαμε κάνει το Q-tip test που ακούστηκε νωρίτερα, να δούμε την υπερκινητικότητα της ουρήθρας. Είναι σωστά αυτά όλα να έχουν γίνει. Συγγνώμη λίγο, μια ερώτηση. Το Q-tip test το ξέρουν όλοι? Ναι, ναι, το έχουμε εξηγήσει νομίζω εδώ. Ή όχι στην προηγούμενη. Όχι στο πολύ. Είναι μια κλασική. Βάζουμε ένα στυλαιό μέσα στην ουρήθρα. Πώς το ξέρουν το Q-tip test? Ναι, οπότε. Πολλοί ντροποί, πώς το ξέρουν?
Εντάξει, είναι προφανώς δεν είναι ειδική εξέταση. Λοιπόν, ναι, βάζουμε έναν στυλαιό μέσα στην ουρήθρα που φτάνει μέχρι την κίστη, πολύ λεπτό, και βάζουμε ή αυτό που παίρνουμε στις τις καλλιέργειες και τα υπόλοιπα. Και βάζουμε τη γυναίκα να σφιχτεί, να κάνει βαλσάβα και βλέπει κανείς την κίνηση που έχει ο στυλαιός. Αν περάσει στις 30 μοίρες από το οριζόντιο προς τα πάνω, σημαίνει ότι έχει υπερκινητικότητα. Γενικά όμως, μπορεί κανείς να πάρει αδρή εικόνα της υπερκινητικότητας, κοιτώντας και μονάχα έτσι την όλη η ιστορία. Εδώ υπάρχει ένα λεπτό σημείο που πρέπει να ξέρουμε, ότι γενικά τις πιο πολλές φορές μιλάμε για κύστεο ούριθρο κύλι. Όταν μιλάμε για κύστεο κύλι, που συμβαίνει μερικές φορές και η ουρήθρα είναι στη θέση της, που συμβαίνει, είναι πιο πιθανό να έχουμε και στοιχεία αποφρακτικά με μικρότερους βαθμούς κύστεο κύλις. Έτσι. Λοιπόν, νομίζω ότι μάλλον θα κάναμε κάποιες άλλες εξετάσεις. Δεν ξέρω, συμφωνείτε? Ή όχι, θα μέναμε εδώ, θα είχαμε καταλήξει κάπου? Εμείς κάναμε κάποιες εξετάσεις. Μια γενική ούρων που πάντοτε πρέπει να γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις. Γενική ούρων μικροβιουρία, είναι καλλιέργεια, βρέθηκε το μικρόβιο. Το ζάχαρο ήταν φυσιολογικό. Έγινε ένα υπερηχογράφημα. Το υπερηχογράφημα έδωσε ένα υπόλοιμα ούρων γύρω στα 100 ml. Και κάναμε και μια ορομέτρηση, η οποία είναι μια αρκετά κλασική ουρομέτρηση σε γυναίκα. Ερώτηση, τα 100 ml σαν υπολοιπόμενο μας φοβίζουν, μας προβληματίζουν? Στο μικρόφωνο δεν είναι ανοιχτό. Τι γνώμη έχετε, τα 100 ml αληθινό υπολοιπόμενο πρέπει να μας φοβίζουν? Ο κύριος. Πες μας, Διαμαντή, πες μας, δυνατά. Όχι, γιατί... Όχι, πολύ ωραία. Δεν έχουμε κάποιο υπόστρωμα από κάτω που θα μας... Ούτε έχουμε κάποιο υπόστρωμα από πίσω που θα μας φόβιζε. Και με το σκεπτικό ότι είναι και γυναίκα σε περιβάλλον μη φιλικό, μπορούμε να το θεωρήσουμε... Και κάτι άλλο, οριακά είναι τα ανώτερα φυσιολογικά όρια, έτσι. Το υπολοιπόμενο μέχρι το 25% της φυσιολογικής, της λειτουργικής χωρητικότητας είναι αυτό που δεν μας... Το θεωρούμε δηλαδή όχι ότι είναι, θα δημιουργήσει πρόβλημα, έτσι. Γενικά η φυσιολογική ούρηση είναι όχι να μένει, απλώς δεν είναι κάτι φοβερό, δηλαδή να μας ανησυχεί. Είναι κάτι, ναι, εκτός, ας πούμε. Ναι, ναι. Για μια γυναίκα αυτή, κυστιοκή δευτέρου βαθμού, είχε. Αν έχω γράψει λάθος, δευτέρου. Είναι αποδεκτό, έτσι, γύρω στα 100, εντάξει, μπορεί να δεν είναι κάτι περίεργο. Η ορομέτρηση μας βγάζει μια μέγιστη ροή 45, και η μέση ροή ήταν 15, τα δε ούρα που έβγαλε κίνηση ήταν 145. Αυτή είναι μια αρκετά χαρακτηριστική εικόνα ορομέτρησης σε γυναίκα με ακράτεια από προσπάθεια και μάλιστα με ανοιχτό αφιένα. Αυτό το φοβερά οξύεθμο που βγαίνει. Θα κάναμε άλλες ειδικές εξετάσεις. Είχαν αναφερθεί κάποιες εξετάσεις στην αρχή έτσι που παρουσιαστήκαν, ή θα μέναμε εδώ και θα προχωρούσαμε? Τι νομίζετε? Θα κάνετε τίποτα άλλο? Παρακαλώ. Κυστηροτογραφία. Μάλιστα. Άλλο. Κάτι άλλο. Λοιπόν, τι κάναμε? Κάναμε κάτι πιο απλό πριν. Ακούστηκε και άλλες φορές και προηγουμένως από τον καθηγητή κύριο Ιωαννίδη. Κάναμε το PAN test, τη δοκιμασία των μάκτρων. Είναι μια πολύ απλή εξέταση, μας δίνει πληροφορίες. Και ουσιαστικά είναι η μοναδική αντικειμενική εξέταση που δείχνει τη βαρύτητα της ακράτειας. Έτσι. Εμείς κάναμε το... Ο γιατρός αυτός τέλος πάντων έκανε το ICS της μιας ώρας. Είναι ένα κλασικό πρωτόκολλο. Όποιος θέλει μπορεί να το βρει πολύ εύκολα. Και το αποτέλεσμα που έβγαλε ήταν τα 15 γραμμάρια στην ώρα που θεωρείται μεγάλο. Έτσι. Μέχρι τα 2 θεωρείται μη αξιολογήσιμο, μέχρι τα 4-5 είναι το ήπιο, 5 με 10 είναι το μέτριο. Αυτή λοιπόν είναι ότι έβγαλε μια βαριά ακράτεια. Είναι πολύ καλό κανείς να κάνει αυτή τη δοκιμασία της πάνω. Ουσιαστικά είναι απλώς μια σερβιέτα βάζει η γυναίκα που την έχουμε προσυγήσει. Κρατάει μια ώρα, της λέμε κάνει κάποιες ασκήσεις και μετά την ξαναζυγίζουμε και βλέπουμε τι έχει χάσει. Έτσι. Και επιστοποιούμε, είμαστε και εμείς κατοχυρωμένοι, δηλαδή ξέρουμε τι γίνεται με ένα πολύ απλό τρόπο. Τη βάλαμε και έκανε και ένα ημερολόγιο ούρησης η γυναίκα. Είπαμε προηγουμένως, νομίζω, για την αξία του ημερολογίου ούρησης. Τι μας έβγαλε? Μας βγάζει ότι έχει μια συχνοουρία, δηλαδή πηγαίνει 9 φορές, σηκώνεται μια φορά το βράδυ,
η μέγιστη χωρητικότητα, η λειτουργική δηλαδή χωρητικότητα, γιατί αυτό βλέπουμε ουσιαστικά με το διάγραμμα ούρησης, ήταν 400 ml. Το μέγιστο μέσο διάστημα ήταν 3 ώρες, αρκετά καλό. Είχε μια επιτακτικότητα, μπορούμε να ζητήσουμε να σημειώσει επιπλέον και την επιτακτικότητα. Ήταν γύρω, έβγαινε να έχει γύρω στις 3 φορές την ημέρα μια επιτακτικότητα. Θα πηγαίναμε σε αεροδυναμική μελέτη ή όχι? Είναι το γνωστό ερώτημα. Κάνουμε ή δεν κάνουμε αεροδυναμική μελέτη? Ποιοι θα κάνουν αεροδυναμική μελέτη? Άρα όλοι οι υπόλοιποι δεν θα κάνουν, υποθέτω. Η πλειοψηφία ήταν κατά της αεροδυναμικής μελέτης. Δηλαδή θα προχωρούσε σε επέμβαση ή στην αντιμετώπιση, τέλος πάντων, χωρίς αεροδυναμική μελέτη. Το έχω καταλάβει καλά, έτσι, αυτή είναι η γενικότερη θεώρηση. Νομίζω ότι είχατε πει ότι υπάρχει και ένα στοιχείο. Αναφέρατε αρχικά, αν το θυμάμαι καλά, ότι υπάρχει και ένα στοιχείο επιτακτικής ούρησης. Ναι, και επιβεβαιώθηκε από το διάγραμμα ούρησης. Αυτό, εγώ πιστεύω ότι δεν χρειάζεται το ουροδυναμικός, αλλά πρέπει να καταστήσουμε σαφές ότι στις εκείνες περιπτώσεις που είναι μεικτού τύπου και προχωρήσουμε σε οποιαδήποτε επεμβατικού τύπου διόρθωση του stress incontinence, ενδεχομένως να υπάρχει μια επαύξηση του προβλήματος της urge incontinence. Μάλιστα. Επειδή υπάρχει η διχογνωμία του αν γίνεται όχι, αυτοί οι defraitas με τον Zimmern έχουν κάνει, υπάρχουν κάποια κριτήρια γενικά για το πότε κάνουμε ουροδυναμική σε μια γυναίκα. Είναι αυτά τα 9 κριτήρια, υπάρχει μέσα στο file που έχετε. Εγώ γενικά θα πρόσθετα ότι για νομικούς λόγους ποτέ μα ποτέ δεν θα προχωρούσα σε μια παρέμβαση χωρίς μια χωροδυναμική μελέτη. Μπορεί να είμαι λάθος, μπορεί να είναι λάθος αυτό που λέω. Εγώ προσωπικά δεν θα προχωρούσα ποτέ σε χειρουργική παρέμβαση χωρίς να έχω χωροδυναμική μελέτη. Έτσι. Αυτά πάντως τα κριτήρια νομίζω ότι όλοι μάλλον τα αποδεχόμαστε. Έτσι δεν είναι, αν τα δούμε ένα προς ένα για να μην χάνουμε χρόνο. Νομίζω τα αποδεχόμαστε όλα, έτσι, τη μεικτή ακράτεια, αν έχει γίνει χειρουργείο και έχει αποτύχει, αν την υποδραστηριότητα η οποία ελαττώνει προσαρμοστικότητα και όλα αυτά τα πράγματα. Έτσι λοιπόν, ο γιατρός αυτός έκανε, επειδή υποψιάστηκε το μεικτό του χαρακτήρα, τουλάχιστον βάσει των κριτηρίων, όπως είπατε και εσείς, έκανε ουροδυναμική μελέτη και τα αποτελέσματα της ουροδυναμικής μελέτης ήταν μια αισθητικότητα που ήταν αυξημένη. Γενικά, όταν έχουμε και κιστεοκύλες, δεν είναι περίεργο και υπόλοιμα ούρων να βγει μια μικρή αυξημένη αισθητικότητα. Φυσιολογική χωρητικότητα, φυσιολογική προσαρμοστικότητα, μια υπερδραστηριότητα στη συσπαστικότητα. Κάναμε το Valsalva Leak Point που μας βγήκε 80 cm ύδατος. Η ουρήθρα φάνηκε ότι ήταν ανεπαρκής. Ο εξωστήρας στη φάση εξώθηση είχε ικανοποιητικές πιέσεις. Η ουρήθρα έβγαζε μια ήπια απόφραξη, προφανώς λόγω της κιστεοκύλης, και η μέγιστη ουρηθρική πίεση ήταν 35, η πίεση σύγκλησης. Ήταν 35 στα τμήματα της λυσίδατος. Με αυτά τα στοιχεία, απλώς προχωρήσαμε. Απλώς να δώσουμε κάποια στοιχεία, τι είναι το Valsalva Leak Point, πιθανώς να μην είναι σε όλους γνωστό. Γίνεται στη φάση πλήρωσης της κύστης. Είναι η πίεση διαφυγής ουσιαστικά με τη δοκιμασία Valsalva. Είναι η ελάχιστη ενδοκιστική πίεση στην οποία παρατηρούμε μια ακράτεια στη διάρκεια που αυξάνει η ενδοκιστική πίεση με την Valsalva. Έτσι. Υπάρχουν όμως κάποια προαπαιτούμενα. Δεν γίνεται έτσι χήμα όπως τύχει. Πρέπει δηλαδή η κύση να έχει γύρω στα 250 κυβικά εκατοστά, ο ουροκαθετήρας να είναι μικρότερος από 8 φρένς, ώστε να μην κάνει μια πλασματική απόφραξη. Έχει φανεί ότι κάτω από 8 φρένς είναι ουσιαστικά αμελητέα η απόφραξη που γίνεται, και να είναι σε όρθια θέση. Τότε αξιολογούμε το Valsalva Leak Point. Και από μελέτες ξέρουμε ότι αν το Valsalva Leak Point είναι μικρότερο από 60, υπάρχει πιθανότητα 75% να μιλάμε για σφιχτηριακή ανεπάρκεια. Αν είναι πάνω από 90, τότε υπάρχει πιθανότητα 90%, ακόμα υψηλότερη δηλαδή πιθανότητα, να μιλάμε για περικοκκινικότητα της ουρήθρας. Το ενδιάμεσο είναι η γκρίζα ζώνη. Έτσι.
Αυτό λοιπόν είναι το Valsava Leak Point. Κάτι άλλο που μας ενδιαφέρει, πριν πάρουμε μια κάποια απόφαση για το πώς θα προχωρήσουμε, γιατί όλες οι ακράτειες από προσπάθεια δεν είναι οι ίδιες. Εδώ νομίζω ότι στο μυαλό μας έχουμε καταλήξει ότι πρόκειται για μια ουσιαστικά τι ακράτεια είναι. Είναι, όχι, είπαμε ότι είχε και η παιδαστηριότητα, η γυναίκα, στην ειδησίνη αεροδυναμική. Είχε η ναι, είχαμε γράψει και η παιδαστηριότητα. Και στο, αν δεν το έχω γράψει, είναι δικό μου λάθος. Έτσι, μην... ωραία. Είχε και η παιδαστηριότητα. Εδώ να πω κάτι. Ότι παλιά τα λέγαμε αυτά γενικά όλα μεικτές ακράτειες. Ουσιαστικά, δεν είναι, μεικτή ακράτεια είναι να έχεις ακράτεια από προσπάθεια και ακράτεια από επιτακτικότητα, διαπιστωμένη. Αλλιώς έχουμε ακράτεια από προσπάθεια συν επιτακτικότητα. Είναι κλασικά τώρα πλέον τίθεται ένας καινούριος όρος, δηλαδή το ξεχωρίζουμε. Αυτή η γυναίκα, σε εμάς στην αεροδυναμική, δεν φάνηκε να έχει επιτακτική ακράτεια. Είχε ακράτεια από προσπάθεια συν επιτακτικότητα. Εντάξει. Τώρα, έχουμε αυτό στο μυαλό μας. Έχει κάτι, αρχίσει να σκέφτεται αυτός ο γιατρός, αλλά για να σκεφτεί πιο σωστά, ίσως είναι καλό να έχει και κάτι μέσα στο μυαλό του. Ότι γενικά πρέπει να έχουμε υπόψη ότι όλες οι ακρίτες προσπάθειες δεν είναι ακριβώς οι ίδιες. Έτσι, δεν είναι ένα τσουβάλι που τα παίρνει όλα μέσα. Υπάρχει λοιπόν αυτή η κλασική ταξινόμηση του Μπλέιβας, η οποία έχει κάνει και μια μικρή τροποποίηση μετά από 2-3 χρόνια, που είναι οι τρεις τύποι. Ο ένας ο τύπος, ο πρώτος είναι αυτός ουσιαστικά και ο δεύτερος δείχνουν μια υπερκινητικότητα της ουρήθρας. Ενώ στον τύπο 3, εκείνο που είναι χαρακτηριστικό, έχουμε τον αφιένα που χαίνει, δηλαδή υπάρχει ο σφιχτήρας. Δεν λειτουργεί καλά ο σφιχτήρας και χαίνει. Και το χαρακτηριστικό είναι ότι έχει χαμηλές πιέσεις στην ουρήθρα, κάτω από 25. Ο τύπος 1 και 2 έχουν μια μικρή διαφοροποίηση, ότι ο ένας έχει πτώση, ο άλλος δεν έχει πτώση γενικά του αφιένα ουσιαστικά. Εδώ πάλι υπάρχει ένα θέμα, απλώς να πούμε ιστορικά, ότι ξεκίνησα έτσι με τον Μπλέιβας και τον Όλσον αυτή την ιδέα ότι η πρωτοπαθής ανεπάρκεια μπορεί να κάνει ακράτεια ούρων. Και ας μην έχουμε, γιατί παλιότερα θεωρούσαν ότι πρέπει να υπάρχει κολπική χαλάρωση οπωσδήποτε, έτσι, ότι μπορεί να έχουμε. Και στην ταξινόμηση που προτείνανε, ο τύπος 3 ήταν ακριβώς ένας τύπος ο οποίος δεν είχε χαλάρωση. Ήταν η σφιχτή ανεπάρκεια. Σήμερα έχουμε περάσει σε κάτι πιο σύγχρονο. Καταρχάς δεν λέμε τους τρεις τύπους ουσιαστικά. Μιλάμε είτε για υπερκινητικότητα, είτε για σφιχτριακή ανεπάρκεια και μάλιστα λέμε ότι αυτό πάλι δεν είναι τελείως σωστό. Δεν βρίσκεις αμυγός το ένα ή το άλλο. Θα υπάρχει και στοιχείο σφιχτριακής ανεπάρκειας και στοιχείο υπερκινητικότητας. Απλώς κάποια από τα δύο υπερτερεί. Εντάξει. Αυτά λοιπόν τα έχουμε στο μυαλό μας. Αυτός ο γιατρός τα σκέφτηκε αυτά, ήθελε κάποιες επιπλέον πληροφορίες και έκανε και ιστεοερυθρογραφία. Θα κάνετε και ιστεοερυθρογραφία ή όχι? Δυναμική, απεκριτική και ιστεοερυθρογραφία. Θα την κάνατε ή όχι? Πόσοι θα κάνανε? Πόσοι δεν θα κάνανε? Οι υπόλοιποι απλώς ίσως το σκέφτονται. Δεν μπορούν να αποφασίσουν αν θα κάνουν ή όχι. Έγινε η δυναμική καταρχάς, γιατί κάποιοι έτσι με είχαν ρωτήσει και διάφορα πράγματα κατά πόσο μπορεί να γίνει. Θεωρώ ότι είναι μια εξαιρετικά καλή λύση, εύκολη λύση, να αντικαταστήσει τη βίντεο αεροδυναμική, η οποία ουσιαστικά αυτό που προσφέρει είναι πιο πολύ διδακτική. Ενώ και κάποιες φορές ίσως βοηθάει, αλλά αν κάνει την απεκριτική δυναμική ιστογραφία, πρέπει να πάρει πολλές πληροφορίες. Οι ακτινολόγοι γενικά δεν είναι φιλικοί, δεν έχουν εκπαιδευτεί. Και θέλει μια κάποια εμπειρία. Δηλαδή, κάποιος αν δει αρκετές ιστοερυθρογραφίες, μετά καταλαβαίνει πόσες πληροφορίες μπορεί να πάρει. Υπάρχουν κάποιες λεπτομέρειες που βοηθάνε. Υπάρχει μια ολόκληρη έτσι, φιλοσοφία πίσω. Έτσι και γίνεται σε πλάγια θέση ποδηλάτου 3/4. Υπάρχει θεωρητικά ειδικό μηχάνημα που υπάρχει τουαλετίτσα επάνω που σηκώνεται έτσι όλο το. Αυτό είναι βέβαια πολύ δύσκολο να το βρει κανείς στην Ελλάδα. Αλλά γενικά είναι μια εφικτή εξέταση, η οποία δίνει πληροφορίες. Εδώ βλέπουμε την κυστεοκύλη που είχε γυναίκα, βλέπουμε έναν ανοιχτό αφιένα, αυτό έγινε σε πίεση κάνει η Βαλσάβα, και συγχρόνως βλέπουμε ότι είναι από τη μια μεριά, εδώ είναι ο καθετήρας, δηλαδή δεν κάνει πολύ καλή την ισορροπημένη, το ισορροπημένο άνοιγμα και στην πίεση που κάνει η γυναίκα. Έτσι λοιπόν ξέρει ότι έχει και ανοιχτό αφιένα πια, δηλαδή. Είδε ότι έχει ανοιχτό αφιένα, είχε όμως 35 πόσο είχε στην ουρήθρα. Άρα ήταν σε μια, ίσως ουσιαστικά στην κρίζα ζώνη, έτσι δεν είναι?
Γιατί έχουμε τον αυχένα, έχουμε καλές πιέσεις ουρήθρας, από την άλλη την Βαρσάβια και Λιπόιντ ήταν στην γκρίζα ζώνη. Έτσι, ουσιαστικά, κατέληξε ο γιατρός μας ότι έχει μια ουροδυναμική ακράτεια από προσπάθεια, ότι έχει έναν ανοιχτό αυχένα, έχει μια κυσταιοκύλη μέτρια που προκαλεί έτσι ένα μικρό βαθμό απόφραξης και έχει και μια μέτρια υπερδραστηριότητα. Ποια θα είναι η θεραπευτική προσέγγιση που θα ακολουθούσαμε? Η ερώτηση είναι, θα βάζατε ταινία ή δεν θα βάζατε? Πριν φτάσουμε στην ταινία, θα κάνει κανείς αντιχολεργικό πρώτα, γιατί είπαμε έχει το στοιχείο της επιτακτικότητας. Είναι η πιο μικρή παρέμβαση που μπορεί να κάνεις. Έτσι είναι ήπια. Μπορεί να την ενοχλούσε τη γυναίκα περισσότερο το επιτακτικό κομμάτι. Ξέρουμε ότι γενικά η έπειξη είναι αυτή που πιο πολύ ενοχλεί. Παρακαλώ. Πιθανόν, το πιο πιθανό μάλλον ότι το στοιχείο της επιτακτικότητας οφείλεται στο χαίνοντα αυχένα. Πολύ σωστά. Επομένως, η συμπτωματική αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος που είναι ανατομικό, μάλλον δεν έχει καμία έννοια. Πολύ σωστό, ναι. Δεν έχει καταγραφεί. Ξαναπέστε το μάτι. Μπορείτε να το ξαναπείτε, γιατί είναι πολύ ενδιαφέρον όπως το θες. Ο συνάδελφος είπε ότι θα μπορούσε να οφείλεται η επιτακτικότητα στον ανοιχτό αυχένα. Έτσι είναι, ενεργοποιούνται κάποια αντανακλαστικά, καθώς υπάρχουν εκεί τα αναρξάκια του Μπάρκετον που είναι στην περιοχή του αυχένα που ξεκινάει τις υποδοχές και δημιουργεί αυτή την ιστορία. Θεωρητικά όμως, έτσι, θα μπορούσε κάποιος να πει ότι δίνω αντιχολινεργικά και. Κάνουμε μια επανεκτίμηση. Ναι, μην σα διακόψω, ολοκληρώστε και μετά να πω. Και μια επανεκτίμηση. Το λέω σαν μια δυνατότητα. Κάποιος θα το έκανε κάποιος να δώσει αντιχονιαργικό και να περιμένει να επανεκτιμήσει. Εγώ θα συμφωνούσα με τον κύριο Φλωράτο με την εξής έννοια. Ότι αυτό ερμηνεύεται και από το γεγονός ότι πολλές ήπιες τέτοιες επιτακτικότητες διορθώνονται με την ταινία. Άρα φεύγει το παράγωγο του Τσακλή. Αλλά από την άλλη μεριά δεν θα έκανε και τίποτα αν συνέχιζε αυτή η ιστορία να έκανε την αντιχονιαργική αγωγή. Μετά την επέμβαση, που ούτως ή άλλως χρειάζεται, δεν θα έκανα τίποτα. Ωραία, είναι μια. Έτσι λοιπόν είναι και αυτό το ενδεχόμενο. Έτσι, ένα άλλο ενδεχόμενο είναι να δώσει κανείς αντιχονιαρχικό, να επανεκτιμήσει και μετά πάμε πιθανώς να κάνει μια χειρουργική διόρθωση. Με τι τώρα? Τις πιθανότητες βάζουμε εδώ, έτσι. Να κάνει κολποανάρτηση, την Πέρση δηλαδή, η οποία πιθανώς διορθώνει και την κυσταιοκύλη. Θα μπορούσε να γίνει ανάρτηση του αυχένα με απονέβρεση ορθού κοιλιακού και διόρθωση της κυσταιοκύλης. Θα μπορούσε να μπει μια ταινία ελεύθερης τάσης με διόρθωση της κυσταιοκύλης ή, όπως πολλοί άλλοι είπανε, να πηγαίναμε κατευθείαν σε χειρουργείο. Από αυτά τα τρία. Δηλαδή, ή να κάναμε πρώτα αντιχονιαρχικά και δεν ήταν ευχαριστημένη η γυναίκα να προχωράγαμε σε κάποια από αυτά τα χειρουργεία ή κατευθείαν να πηγαίναμε στο χειρουργείο. Από αυτά τα χειρουργεία, ποια κατά τη γνώμη σας? Το πρώτο, ποιοι θα το προτιμούσαν την κολποανάρτηση κατά Μπέρτς? Το δεύτερο, την απονεύρωση του ορθού κοιλιακού και ένα πλέγμα για την κυσταιοκύλη. Και την ταινία ελεύθερης τάσης και διόρθωση κυσταιοκύλης, οι περισσότεροι. Μάλιστα. Απλώς εδώ, ήδη αναφέρθηκε από κάποιους συναδέλφους, ξέρουμε, επισήμως πλέον έχει ανακοινωθεί και στο προηγούμενο συνέδριο της Αμερικάνικης Εταιρείας Γυναικείας Ουρολογίας και Ουροδυναμικής, ότι οι κλασικές επεμβάσεις τύπου Sling, δηλαδή αυτές που φτιάχνουν τον αυχένα, έτσι σε ένα ποσοστό υψηλότατο, που είναι 80-85%, διορθώνουν και την επιτακτικότητα. Αυτό πλέον το έχουν δηλώσει επισήμως, ότι κανείς μπορεί σε αυτή την περίπτωση να πηγαίνει κατευθείαν να διορθώσει την ακράτεια.